Τον Ιανουάριο του 2019 πιάνουν δουλειά οι μπουλντόζερ στο μεγάλο αναπτυξιακό έργο αυτό του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Η σύμβαση εγκρίθηκε από το Λεκτικό Συνέδριο και οδεύει προς κύρωση στη Βουλή, δήλωσε ο Γιώργος Δέδες. Έχουμε την έγκριση από το Λεκτικό Συνέδριο της σύμβασης για το αεροδρόμιο του Καστελίου. Αναμένουμε από μέρα σε μέρα, πιθανώς αύριο μεθαύριο, την καθαρογραφή της απόφασης ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία της κύρωσης της σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων και η άμεση έναρξη των εργασιών και στο αεροδρόμιο του Καστελίου. Η αρχική έχει πρόβλεψη και η εκτίμηση ότι θα μπουν οι μπουλντόζερ αρχές του Ιανουαρίου. Νομίζω ότι περίπου θα ισχύσει, ναι. Περίπου θα ισχύσει. Το Γενάρη βεβαίως το έργο θα ξεκινήσει. Και είναι και βέβαιο ότι θα γίνουν και όλες οι απαραίτητες ενέργειες και με την αρχαιολογία κτλ. Για να προχωρήσει γρήγορα. Σημαντικές εξελίξεις υπάρχουν και σε σχέση με τα πρώτα χρήματα των απαλωτριώσεων στους δικαιούχους ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Γιώργο Δέδε να παραλαμβάνει ότι η πρόθεση του Υπουργείου είναι να μην αδικηθεί κανείς. Και αναρτήθηκε στο Διάβγεια ο Υπουργός ο Χρήστος Πύρτζης και εγώ. Υπογράψαμε την παρακατάθεση των πρώτων χρημάτων για τις απαλωτριώσεις. Σήμερα, αύριο, κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων 10 εκατομμύρια ευρώ για τους πρώτους δικαιούχους των απαλωτριώσεων. Από την πλευρά της πολιτείας δεν υπάρχει καμία διάθεση να αδικηθεί κανένας. Ήδη σήμερα παρακατατίθενται 10 εκατομμύρια ευρώ, που είναι οι πρώτες τρεις αποφάσεις κήρυξης αναγκαστικών απαλωτριώσεων, που μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου με τη διαδικασία του άρθρου 7α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλωτριώσεων παρακατατίθενται τα χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων για τους δικαιούχους. Ο Γιώργος Δέδες, συνοδευόμενος από τον Γενικό Διευθυντή Συγκοινωνιακών Έργων του Υπουργείου, Γιάννη Καρνέση, προχώρησε αυτοψία στο υποκατασκευή τμήμα Αγία Βαρβάρα Πομαρμά του κάθε του δικού άξονα Ηράκλειο Μεσαρά, έργο το οποίο θα παραδοθεί το Μάρτιο του 2019. Ο ίδιος διαπίστωσε επιτάχυνση των εργασιών σε όλα τα στάδια του έργου, ακόμα και στο δύσκολο κομμάτι αυτό της διάνοιξης του στομίου εξόδου της Σύραγγας, μήκους 500 μέτρων. Κερδίζουμε το στοίχημα. Είμαστε πια απόλυτα βέβαιοι ότι στα τέλη του Μάρτη ο δρόμος θα μπορεί να κυκλοφορήσει, τα αυτοκίνητα θα μπορούν να κυκλοφορήσουν στο δρόμο. Και αισιοδοξούμε ότι 31 Μαρτίου του 19 ο δρόμος, ο πολύπαθος αυτός δρόμος του Ηράκλειο Μεσαρά θα είναι σε κυκλοφορία. Πάντως το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί τέλη Μαρτίου. Δεν το νομίζω. Αν αρχίξει ο καιρός θα πούμε, αλλά έχουν κάνει συμβόλαιο με το Θεό. Και το σε κάνει ο καιρός, γι' αυτό δουλεύουν. Έχουν κλείσει όλους τους αγροτικούς δρόμους, δεν μπορεί να πάει κανείς στην περιουσία του. Θα πλημμυρίσει το χωριό, ό,τι έπαθανε στη Μάντρα, το ίδιο θα πάθει και ο Μπαλανσός. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον εργολάβο, τον Φώτη Καζάση και στελέχη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, τα οποία επεφύλαξαν μια ευχάριστη έκπληξη στον Γιώργο Δέδε, μια τούρτα για τα γενέθλιά του.